1088, κεφάλαιο Β και εδάφιο 18. Σελίδες λοιπόν 1088, κεφάλαιο Β, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Και προς τον άγγελον της εν Θυατήρης Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον. Εξεύρω τα έργα σου και την αγάπη και τη διακονία και την πίστη και την υπομονή σου και τα έργα σου και τα έσχατα ότι είναι πλειότερα των πρώτων. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφήνεις την γυναίκα Ιεζάβελ ή της λέγει αυτήν προφήτην να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου εις τον να πορνεύωσιν και να τρώγωσιν ειδωλόθητα. Και έδωκα εις αυτήν καιρό να μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής και δεν μετενόησε. Ιδού εγώ βάλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας με ταυτής εις θλίψην μεγάλην. Εάν δεν μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτών. Και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτήνει με θάνατον. Και θέλω συγνωρίσει πάσα εκκλησία ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας. Λέγω δε προς εσάς και προς τους λοιπούς τους εν Θυατήρης, όσοι δεν έχουσι την διδαχήν ταύτην και ήτινες δεν εγνώρισαν τα βάθη του σατανά ως λέγουσιν. Δεν θέλω βάλει εφημάς άλλο βάρος, πλην εκείνο το οποίον έχετε κρατήσατε έως σου έλθω. Και ως της νικά και ως της φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει σε αυτόν εξουσίαν επί των δεθνών. Και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και θέλω συντριφθεί ως τα σκεύη του κεραμαίος, καθώς κι εγώ έλαβον παρά του πατρός μου, και θέλω δώσει σε αυτόν τον αστέρα των πρωινών. Ώστις έχει ατίον, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Και προς τον άγγελον της ενσάρδεσιν εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρας. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουσι να αποθάνωσι, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσες και φύλατε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώραν θέλω ελθεί επί σε. Έχεις ολίγα ονόματα και ενσάρδεση τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Και θέλουσι περιπατήσει με τεμού, με λευκά, διότι είναι άξιοι. Ο Νικόν ούτως θέλει ενδυθεί μάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ώστις έχει οτίον να σ' ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν. Απευθυνόμενος τώρα ο Κύριος μας δια του Αγγέλου του στην Εκκλησία των Θυατήρων, αυτοσυστήνεται, αποκαλύπτεται σαν αυτός που είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός ο αληθινός πρώτον, και εξ αυτού επειδή είναι ο Θεός ο αληθινός έχει τη δυνατότητα να ερευνά νεφρούς και καρδίας γι' αυτό και έχει τους οφθαλμούς του ως φλόγα πυρός. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό μέσα στη ζωή του ανθρώπου, στην ψυχή του ανθρώπου και στο πνεύμα του ανθρώπου. Αλλά και οι πόδες του είναι όμοιοι με χαλκολίβανο, που σημαίνει έχει εξουσία όχι μόνο να κρίνει ζώντες και νεκρούς, αλλά να κάνει κρίση πάντοτε όποτε χρειάζεται κατά το θέλημά του, ιδιαιτέρως όμως σύμφωνα με το έλεος του. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτεται στην εκκλησία αυτή των Θυατήρων, η οποία έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά. Και μάλιστα απευθύνεται στον Ποιμένα που όπως είπαμε ότι ο λαός, είτε το θέλουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αλλά και στην Καινή Διαθήκη, αποστατεί ημένη εξαιτίας των αρχόντων του, του ιερατείου παραδείγματος χάρη, στην αρχαία εκκλησία τη χριστιανική και εν γέννη στον χριστιανισμό και στην εκκλησία του Χριστού από τον Ποιμένα και τους πρεσβύτερους. Αν αυτοί
περπατάνε πράττονται στο ευθές ενώπιον του Κυρίου και έχουν την εύνοια του Θεού, τότε όλη η Εκκλησία, όλος ο λαός πηγαίνει καλά. Αν αυτοί όμως χάσουν την εύνοια του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τότε και ο λαός χάνεται. Γιατί όπου δεν υπάρχει όρασης, πνευματική όρασης, ο λαός χάνεται. Απευθυνόμενος λοιπόν τώρα στον ποιμένα ιδιαίτερα της Εκκλησίας αυτής, αλλά όμως εμείς θα το ακούμε και θα το διαβάζουμε και σε κάθε έναν που έχει εξουσία, την οποιαδήποτε εξουσία επάνω σε ανθρώπους επί της γης. Παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε, το ποιμένα και το πρεσβυτέριο μιας εκκλησίας τοπικής, αλλά και ακόμη λιγότερο και τον σύζυγο μιας οικογένειας που έχει και την ευθύνη, καθώς είναι και η κεφαλή της γυναικός κατά το Λόγο του Θεού, αλλά και σε οποιοδήποτε έργο, τον οποιονδήποτε προϊστάμενο καλών έργων. Ο Θεός του έχει δώσει κάποια ευθύνη, όχι να εξουσιάζει, αλλά να υπηρετεί. Γινόμενος μιμητής του Χριστού, ο οποίος δεν ήρθε στη γη για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Ο ποιμένας, ο σύζυγος, που στην πραγματικότητα είναι ποιμένας στο σπίτι, έχει την απόλυτη ευθύνη να ελκύει την εύνοια του Θεού, ώστε όλη η οικογένεια να πηγαίνει καλά. Ή να απομακρύνει την εύνοια του Θεού, οπότε όλη η οικογένεια στραβώνει. Αλλά τώρα θα κοιτάξουμε ακριβώς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, για την Εκκλησία. Μία Εκκλησία πολύ καλή, που βλέπει στον ποιμένα και εν γέννη στην Εκκλησία ο Κύριος, ότι έχει έργα καλά. Δεν είναι τεμπέλιδες, εργάζονται. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όλοι πρέπει να εργάζονται. Μηδενός εξαιρουμένου. Και μάλιστα το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον καθέναν. Η ερώτηση που πολλές φορές έρχεται στα αυτιά μου είναι, και ποιο είναι το έργο μου, τι να κάνω? Και η απάντηση είναι τόσο απλή όσο ό,τι μπορείς κάνε. Αυτό που μπορείς να κάνεις κάτω, αυτό είναι το έργο σου. Γιατί η ικανότητα ημών και η δύναμη ημών είναι εκ του Θεού. Δεν έχουμε δική μας ικανότητα. Καμία ικανότητα δική μας δεν έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε, που είναι και ένας νόμος του Ευαγγελίου. Αυτή έκαμε ό,τι η δύνατο. Και να το κάνουμε με επιμέλεια, γνωρίζοντας ότι δουλεύουμε στον Κύριο. Η Εκκλησία λοιπόν αυτή είχε καλά έργα, ο ποιμένας αυτός και η Εκκλησία είχε καλά έργα. Δεν ήταν, όπως είπα, οκνηρή, αλλά εργάζονταν στο έργο του Θεού, στην παρουσία του Θεού, και μάλιστα ο Κύριος ήταν πολύ ευχαριστημένος από τα έργα τους. Πέραν τούτου είχαν και αγάπη, που είναι τόσο σημαντικό χαρακτηριστικό για μία Εκκλησία. Άλλωστε είναι η κενή εντολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Αλλά η αγάπη δεν περιορίζεται μόνο στο να αγαπάμε ο ένας τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Αρχίζει πρώτα με το να αγαπάμε, που είναι και η πρώτη εντολή, τον Κύριό μας, τον Θεό μας, εξ όλης της καρδίας μας, ψυχής μας, διανοίας μας και δυναμεώς μας, ώστε να πλησιάζουμε Αυτόν. Γιατί πώς πλησιάζουμε έναν άνθρωπο? Όταν τον αγαπάμε. Πώς μας πλησιάζει ένας άνθρωπος? Όταν μας αγαπάει. Πώς πλησιάζουμε τον Θεό? Όταν τον αγαπάμε. Και όταν εκδηλώνεται η αγάπη μας μες στο Θεό, ο Θεός ανταποκρίνεται, γιατί είναι αγάπη, στην αγάπη μας και μας πλησιάζει ακόμη περισσότερο. Η αγάπη λοιπόν δεν μπορεί, περιορίζεται μόνο μεταξύ μας, αλλά αρχίζει από την αγάπη μας στο Θεό, όπως είπαμε, συνεχίζει με την αγάπη μεταξύ μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά μια ιδιαίτερη αγάπη, όχι αγάπη συναισθηματική, όπως ο Χριστός μας αγάπησε, με μακροθυμία, με υπομονή, να ζητάμε πάντα το καλό, να μακροθυμούμε. Αλλά επεκτείνεται και στον πλησίον μας.
οποιονδήποτε ο Θεός θέτει πλησίον μας. Συγγενή μας, συνάδελφό μας, φίλο μας. Ιδιαίτερα τον πλησίον μας που, να το προσέξουμε αυτό, μας έχει ανάγκη και οφείλουμε να τον υπηρετούμε και όχι τον έχουμε ανάγκη και ζητάμε χάρη από αυτόν. Επεκτείνεται λοιπόν στον πλησίον μας που μας έχει ανάγκη, που βλέπουμε ότι μας χρειάζεται, γιατί η πρόθεση του χριστιανού είναι πάντοτε να υπηρετεί. Αν δεν έχει αγάπη δεν μπορεί να υπηρετήσει, και αν έχει αγάπη εξάπαντος θα υπηρετήσει. Αλλά αν αγαπάει τον εαυτό του, τότε θα ζητάει να τον υπηρετούν οι άλλοι και θα αγανακτεί όταν δεν τον υπηρετούν οι άλλοι. Αυτός είναι ο φύλαυτος άνθρωπος που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και περισσότερο τουλάχιστον για τον εαυτό του. Ο Θεός όμως λέει να μην φροντίζετε για τα δικά σας αλλά και για τον άλλον. Και τον πλησίον που σου βάζει ο Θεός δίπλα σου να τον αγαπάς σαν τον εαυτό σου. Και αυτό που θα ήθελες να κάνουν σε σένα να κάνεις και εσύ σε αυτόν. Αλλά δεν σταματάει και εκεί η αγάπη, η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, είναι η τελειοποίηση του χριστιανού. Χωρίς αγάπη κανείς δεν πηγαίνει στον ουρανό. Είναι η καλύτερη οδό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Καλύτερη από τα χαρίσματα, τις διακονίες, καλύτερη. Επεκτείνεται στους εχθρούς μας. Πρέπει να τους αγαπάμε και πώς εκδηλώνεται εκεί η αγάπη μας, με το να προσευχόμαστε για αυτούς. Και όσο πιο πολύ προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, τόσο πιο πολύ θα αυξάνει η αγάπη μας για αυτούς. Και όσο αυξάνει η αγάπη μας, τόσο πιο πολύ θα τους δικαιολογούμε και θα κατανοούμε ότι δεν φταίει αυτός, γιατί εμάς εχθρός δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι σάρκα και αίμα, αλλά ο διάβολος, ο κοσμοκράτορας του σκότους. Και να ξέρουμε ότι αυτόν τον πλησίον που βάζει ο Θεός δίπλα μας, τον βάζει για να μας δοκιμάσει, γιατί αυτός έχει την εξουσία να ανταποδώσει εις έκαστον κατά το έργον αυτού. Και όταν ξεσηκώνει ένα εχθρό εναντίον μας, για να μας δοκιμάσει πάλι ο Θεός το επιτρέπει, όχι για να μας καταθλίψει. Πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτόν, πόσο θα προσευχόμαστε για αυτόν. Αλλά όχι μόνο αυτό, επεκτείνεται και σε αυτούς που μας μισούνε, και δεν είναι μόνο εχθρός αλλά έχει μίσος. Σε αυτούς πρέπει να προσευχόμαστε με μεγαλύτερη επιμέλεια, με μεγαλύτερη φροντίδα, με μεγαλύτερο ζήλο. Και επαναλαμβάνω, γιατί ο Θεός αυτός που εξετάζει και σε αυτόν ανήκει να εφορά τη ζωή μας, είναι έτοιμος να ανταποδώσει κατά τα έργα μας. Αλλά και πέραν από αυτόν που μας μισούνε, υπάρχουν αυτοί που μας κατηγορούνε, μας ονειδίζουνε, μας βρίζουνε, μας περιφρονούνε. Και σε αυτούς πάλι ακόμη περισσότερο. Θα τους ευλογούμε και θα λέμε καλά για αυτούς. Τα καλύτερα λόγια και τις καλύτερες σκέψεις θα κάνουμε για αυτούς, επειδή τους αγαπάμε. Σαν παράδειγμα, αν κάποια στιγμή το παιδί σου, το αγαπάς τόσο πολύ, έρθει εναντίον σου, κατήγορος, εσύ τον καλύπτεις γιατί τον αγαπάς. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και επεκτείνεται ακόμη περισσότερο και σε αυτούς που μας κακοποιούν. Και αυτούς ο Θεός θέλει ακόμη περισσότερο να τους ευεργετούμε. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία, αυτός ο ποιμένας, έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Έχει αγάπη εν γέννη στη ζωή του, για την οποία χαίρεται ο Θεός. Ακόμη έχει διακονία. Του έχει δώσει ο Θεός διακονία. Και η διακονία είναι είτε η πνευματική διακονία που δίνει ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων, ή το πιθανότερον υπηρεσία. Έχει από το Θεό δοσμένη υπηρεσία στο να υπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα, καταστάσεις,
Ένας άνθρωπος δηλαδή που τον εμπιστεύθηκε ο Θεός και του δώσε υπηρεσία για να υπηρετεί. Του εμπιστεύθηκε ανθρώπους, καταστάσεις για να τις υπηρετεί, επειδή ευρέθη αξιόπιστος μπροστά στο Θεό. Γιατί η υπηρεσία, αν την πάρεις μόνος σου, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Αν στη δώσει ο Θεός όμως, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά, εάν εσύ βέβαια περπατάς κατά το θέλημα του Θεού. Έχει πίστη. Αν ευπίστεως κανείς δεν μπορεί να ευαρεστεί το Θεό. Έχει δύναμη πίστεως δηλαδή. Άρα η προσευχή του είναι αποτελεσματική. Γιατί λέει η Γραφή, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας είπε, όσα αν ζητήσετε έχοντες πίστη, θέλετε λάβει. Είναι ένας αποτελεσματικός χριστιανός, πιο σωστά ένας χριστιανός με αποτελεσματική προσευχή. Έχει υπομονή, πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από υπομονή, χρήαν υπομονής, γιατί τότε μόνο κάνουμε το θέλημα του Θεού και έτσι θα απολαμβάνουμε και τις επαγγελίες αυτού. Μακροθυμή, υπομένη. Δεν κινδυνεύει να πέσει σε βασανιστές. Δεν απαιτεί. Έχει τέλος έργα που τα έργα του, τα έσχατα, είναι περισσότερα από τα πρώτα. Μία αυξανόμενη υπηρεσία μπροστά στα μάτια του Θεού. Με έργα καλά. Και ξέρετε, τα έργα, αδελφοί, ο Θεός τα δίνει. Δεν τα διαλέγουμε εμείς. Ποιο είναι το έργο σου, ο Θεός θα στο φανερώσει. Και θα σου δώσει και πολύ χαρά όταν το εκπληρώνεις. Όμως έχει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν και ο Κύριος μας λέει, έχω λίγα κατά σου. Άρα είναι πολύ σοβαρό όμως. Αυτή μάλιστα η εκκλησία θα μπορούσαμε να την πούμε με μία λέξη, είναι η εκκλησία του συμβιβασμού. Έχω τι κατά σου, γιατί αφήνεις, και μάλιστα το αρχαίο κείμενο λέει, τη γυναίκα σου, την Ιεζάβελ, την αφήνεις μέσα στην εκκλησία. Και εν πάση περιπτώσει, και αν όπως αργότερα παραλήφθηκε το σου, αφήνεις μέσα στην εκκλησία μία γυναίκα η οποία αυτοσυστήνεται, αυτοπροβάλλεται σαν προφήτης και η οποία έχει, μπορεί να έχει και το χάρισμα, αλλά ξέπεσε. Και ενώ τη σύστησε ο Θεός σαν γυναίκα του ποιμένα, σαν προφήτησα του Θεού, έστρεψε το βλέμμα της και άρχισε να διδάσκει. Και προσοχή αδερφοί αγαπητοί, στη διδασκαλία. Λόγος του Θεού λέει μη γίνετε πολύ διδάσκαλοι, γιατί θα βρεθείτε σε μεγάλη κατάκριση, καταδίκη. Και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διδάσκουμε, όταν λέμε τη γνώμη μας δηλαδή, όταν μας ρωτάνε και έχουμε άποψη. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί μπορεί να σε εμπιστευθεί ο αδελφός και ιδίως αυτή τη γυναίκα που την απεκάλυψε ο Θεός σαν προφήτησα και τη σύστησε σαν γυναίκα του ποιμένα ή σαν μία άλλη γυναίκα, η οποία έχασε το δρόμο της και άρχισε να διδάσκει παράξενα και να πλανάει ποιους, τους δούλους μου. Ακούτε, τους δούλους μου να πλανάει. Και μάλιστα εις τον απορνεύωση και να τρώγωση δολόθητα. Εδώ να προσέξουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διδαχή του Βαλάμ αυτή η παράβαση στην εκκλησία των θυατήρων. Δεν γίνεται χάριν αισχρού κέρδους μισθού αδικίας για δόξα. Γίνεται από καθαρή πλάνη. Δηλαδή υπερηφανεύθηκε
αυτή η γυναίκα ξεπέρασε τα όρια που μπορεί να είναι και άντρας και οποιοδήποτε μπορεί να είναι από όλους μας. Ξεπέρασε τα όρια που ο Θεός της είχε χαρίσει, επέκτηνε τη δραστηριότητά της και πλανήθηκε. Γιατί πλανήθηκε? Επειδή περηφανεύτηκε και άρχισε να βγάζει δικές της διδασκαλίες, τις οποίες άρχισε πρώτα, έτσι γίνεται συνήθως, από την οικογένειά της, ύστερα από το κοντινό της περιβάλλον και ύστερα μόλυνε τους δούλους της Εκκλησίας. Μα είχε τόσο μεγάλη εξουσία που να πλανήσει τους δούλους της Εκκλησίας? Την ευθύνη ποιος την έχει? Ο ποιμένας που την άφησε. Έχω τι κατά σου, γιατί αφήνεις τη γυναίκα σου η Ιζάβελ, που λέει τον εαυτό της ότι είναι προφήτισσα, αλλά έχει χάσει τώρα πια το χάρισμα, γιατί έχει ξεφύγει. Προφητεία της πια δεν είναι από το Θεό, γιατί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού προφητεύουνε και μάλιστα ουχή εξιδίας αυτών διασαφήσεως, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι, διοικούμενοι, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού προφητεύουν. Αυτή έχασε τον αγιασμό, έχασε και την προφητεία. Αλλά διατήρησε. Γιατί διατήρησε αυτή την ιδιότητά της? Γιατί την άφηνε ο άντρας της. Την άφηνε ο ποιμένας. Πιθανόν γιατί ήταν γυναίκα του, πιθανόν γιατί είχε πλανηθεί και αυτός. Αν και δεν φαίνεται καλά αυτό μέσα στη γραφή, γιατί λέει αφήνεις τη γυναίκα σου Ιεζάβελ. Και προς τα πού? Προς το να πορνεύει. Και η πορνεία, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι και η φυσική που θα την εξετάσουμε, αλλά πιο πολύ είναι η πνευματική. Με άλλες διδασκαλίες, με άλλες απόψεις, με άλλες γνώμες, τις οποίες διοχετεύει. Και έχει και έναν πολύ καλό σύμμαχο, το διάβολο, ποιος είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, γι' αυτό και επιτυγχάνει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η γυναίκα, ούτε η δούλη του Θεού. Ο ποιμένας είναι αυτός που έχει την εξουσία και την αφήνει. Την άφησε. Δεν πρέπει να αφήνουμε, αδερφοί, πράγματα, είτε ούτε για συναισθήματα, ούτε από αδυναμίες, ούτε από άγνοιες. Πρέπει να είμαστε στο Λόγο του Θεού απόλυτοι. Γιατί εάν προχωρήσει η ετεροδιδασκαλία, τρώει σαν γάγκρενα, λέει ο Λόγος του Θεού. Και η πορνεία τότε και τα ειδωλόθητα ήταν κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στην εποχή την ειδωλολατρική, γιατί υπήρχαν οι ξένοι θεοί οι οποίοι λάτρευαν τους θεούς τους και πρόσφεραν στα φαγητά τους, με τα φαγητά τους, ειδωλόθητα και πορνεία, το οποίο δεν είναι θεωρείτο κακόν, αλλά θεωρείται απολύτως φυσιολογικών. Θέλοντας λοιπόν τώρα να πλησιάσει τον κόσμο, είχα ακούσει μια φορά την εξής διδασκαλία. Κάποιος υπεύθυνος έστελνε την κόρη του στο μπαρ να βρει νέους και να τους φέρει στην εκκλησία. Και την έχασε την κόρη του. Ο ευαγγελισμός δεν είναι να παίζεις με το διάβολο. Ο ευαγγελισμός είναι να μάχεσαι με το διάβολο. Γιατί είσαι, και το ξέρεις, εκτός στρατοπέδου. Ο ευαγγελισμός είναι εκτός στρατοπέδου. Πολύ ωραίο έργο, αλλά επικίνδυνο, που πρέπει ο άνθρωπος να είναι πραγματικά ενδεδειμένος με την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσεις να σταθεί και να κυριαρχήσει και να συντρίψει τις δυνάμεις του εχθρού. Όπως το αποστολικό έργο. Για να έχει λοιπόν καλές σχέσεις, πιθανότατα, έτσι λένε ιστορικά, πιθανόν να έχουν δίκιο, πιθανόν όχι, αποφάσισε να κάνει σχέσεις έξω από την εκκλησία. Με αποτέλεσμα αυτό ο Θεός να το βλέπει έτσι κι αλλιώς σαν πορνεία, σαν μοιχεία. Μοιχή και μιχαλίδες. Δεν εξεύρεται ότι η αγάπη του κόσμου
είναι έχθρας στο Θεό. Και όποιος αγαπάει τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Είναι λοιπόν η εκκλησία του συμβιβασμού, όπου αφήνεις, δεν πειράζει. Το «δεν πειράζει» είναι πολύ φοβερό. Δεν λέει και τίποτα, θα διορθωθεί. Και αν δεν διορθωθεί, και τι θα κάνουμε? Δεν μαλώνουμε, δεν κόβουμε κεφάλια, δεν ελέγχουμε. Ενημερώνουμε. Συζητάμε, κουβεντιάζουμε με πάρα πολύ αγάπη. Θέλουμε την επιστροφή του ανθρώπου και όχι την καταδίκη. Και είναι τόσο πολύ μεγάλη η ευθύνη του ποιμένα που αφήνει τη γυναίκα του ή όχι, που αφήνει τη γυναίκα του να διδάσκει, να λέει άσχημα πράγματα και να πλανά τους δούλους του Θεού και τις δούλες του Θεού. Είναι τόσο σοβαρή παράληψη σε αυτή, όσο σοβαρές είναι οι συνέπειες που θα έλθουν στη γυναίκα αυτή από το Θεό. Και μάλιστα για μας γίνεται ακόμη περισσότερο, γιατί ξέρουμε αυτήν τη γυναίκα λοιπόν, που της έδωσα καιρό να μετανοήσει, αλλά δεν μετενόησε, αυτή θα τη βάλω στο κρεβάτι της αρρώστιας. Γιατί παίρνει και κοινωνία, επειδή λέει τον εαυτό της ότι είναι προφήτησα, ότι είναι δασκάλισσα, ότι ξέρει. Οι άλλοι δεν ξέρουν, αυτή ξέρει. Παίρνει και κοινωνία, αλλά η κοινωνία δεν είναι προς ευλογία, είναι προς κατάκριση. Και η συνέπεια είναι βαριά αρρώστια. Ο Θεός να φυλάει. Γι' αυτό λέω η ευθύνη του ποιμένα, έτσι πως το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι πολύ μεγάλη. Όχι μόνο γιατί πλανάει, αλλά για τους δούλους του Θεού, τις δούλες του Θεού, το λαό του Θεού, όσο μπορεί. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι γιατί, ενώ είναι η γυναίκα του και θα έπρεπε να την αγαπάει, θα έπρεπε να φροντίσει να την προφυλάξει από την αρρώστια που έρχεται σε αυτήν. Εγώ θα τη βάλω σε κλίνη. Και ο Θεός δεν εμπέζεται, αδερφοί. Γι' αυτό λέει η Γραφή, είναι πολύ άρρωστη μεταξύ σας και αποθνίσκους είναι ικανή. Αλλά την ευθύνη εδώ δεν την έχει η Ιεζάβελ. Δεν μαλώνει την Ιεζάβελ ο Θεός. Και δεν τη μαλώνει γιατί δεν καταλαβαίνει πια. Και όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να πάρει και γιατριά. Την ευθύνη την έχει ο ποιμένας, ο άντρας της, το πρεσβυτέριο. Εν γέννη αυτός που έχει την εξουσία από το Θεό. Γι' αυτό και λέει, έδωκα εις αυτήν καιρό να μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής και δεν μετενόησε. Εσύ την άφησες, εγώ της έδωσα καιρό, εσύ δεν επενεύεις, δεν μετενόησε, γι' αυτό και θα βάλω αυτήν εις κλίνην ασθενείας. Αρχίζει πια, γι' αυτό αποκαλύφθηκε η κρίση του Θεού, γι' αυτό αποκαλύφθηκε σε αυτή την εκκλησία του συμβιβασμού, φοβερό πράγμα. Να συμβιβάζεσαι με την αμαρτία. Φοβερό πράγμα. Να συμβιβάζεσαι με την ετεροδιδασκαλία. Με φοβερότατες συνέπειες. Και ένοχος βρίσκεται ο έχων την εξουσία και κρίσης έρχεται σε αυτόν τον οποίον δεν διόρθωσες. Και το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού. Σε έθεσα φύλακα. Εάν σαλπίσεις, σ' ακούσει και μετανοήσει, έσωσες την ψυχή της, την ψυχή του. Εάν σ' ακούσει και δεν μετανοήσει, τότε φύλαξες την κεφαλή σου. Γιατί αν δεν σαλπίσεις και χαθεί, το αίμα θα ζητήσω από την κεφαλή σου. Τα πράγματα του Θεού δεν μπορούμε να παίζουμε, αδερφοί. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν έχουμε πολλούς δρόμους να ακολουθήσουμε. Δεν έχουμε πολλούς δρόμους. Δεν είναι αυστηρότητα, ούτε δογματισμός η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Είναι εκδήλωση αγάπης.
έκφραση αγάπης, αρκεί να μην γίνεται με έλεγχο κακίας, αλλά γίνεται με έλεγχο σπλάχνων για αγάπη. Όχι με έλεγχο υπεροχής, αλλά με έλεγχο αγάπης, προς σωτηρία, προς διόρθωση. Αυτή λοιπόν, η οποία δεν μετενόησε εκ της πορνείας αυτής, θα τη βάλω στην κλίνη. Και τους μοιχεύοντας μετ' αυτής σε θλίψη μεγάλη. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, δύο διαφορετικές καταστάσεις. Για αυτήν πορνεία, για τους δούλους του Θεού μοιχεία. Ποια είναι η διαφορά της πορνείας και της μοιχείας? Πορνεία είναι η παράβαση στη συζυγική και στη σεξουαλική πράξη. Η παράνομη σεξουαλική συνέβρεση. Η μοιχεία τι είναι? Η παρανομία στο γάμο. Αυτό το οποίο είχε συμβεί στην Κόρινθο και το οποίο κατήγγειλε ο Απόστολος Παύλος, λέει, υπάρχει πορνεία κάποιου ο οποίος βρίσκεται με την μητέρα, με τη γυναίκα του πατέρα του. Αυτός είναι πόρνος, αυτή είναι μοιχός. Αυτή λοιπόν τώρα γιατί την αποκαλεί πορνεία, πόρνη? Γιατί δεν έχει σύζυγο. Έχει χαθεί η σχέση της με τον Κύριο. Είναι πια μόνη της. Έφυγε από την παρουσία του Θεού. Πόρνος είναι μόνος του. Δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει γυναίκα. Ο μοιχός είναι αυτός που είναι παντρεμένος, έχει γυναίκα. Η μοιχή είναι αυτή. Συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Ο μοιχός είναι αυτός που έχει γυναίκα και η άντρα, η μοιχός. Οι δούλοι του Θεού δεν έχουν απομακρυνθεί, δεν είναι μόνοι τους, πλανημένοι είναι. Γι' αυτό τους μοιχεύοντας με ταυτής, δηλαδή όσους συμπράττουν, συνευδοκούν, συνεργάζονται, συμφωνούν με αυτήν, θα τους φέρω σε θλίψη μεγάλη. Σε θλίψη μεγάλη. Πόσο προσεκτικοί, αδερφοί, πρέπει να είμαστε με τη διδασκαλία του Χριστού. Άλλωστε είναι και γραμμένο. Πρόσεχε εις αυτόν και εις τη διδασκαλία, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Οι μοιχεύοντες τι είναι? Αδύναμοι άνθρωποι που επειδή δεν είναι στερεωμένοι στο Λόγο του Θεού, δεν είναι καταρτισμένοι από το Λόγο του Θεού, αν και θα έπρεπε, αν και θα μπορούσαν, αν και θα έπρεπε να είναι διδάσκαλοι ως προς τον καιρό, ταλαντεύονται από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Ακούνε κάτι και γαργαλίζεται η ακοή τους. Και δεν είναι αυτό το χειρότερο. Το χειρότερο είναι το ερωτάν και το Θεό. Θυμάμαι μια φορά είχα πλανηθεί πολύ. Ήμανα στον πύργο και είχε έρθει ένας αδελφός που άκουγα ότι δεν περπατούσε καλά και δεν είχε υγιένουσα διδασκαλία, αν και δεν τον είχα γνωρίσει. Και εκεί στον πύργο ήρθε και κήρυξε. Το κήρυγμά του αδελφή ήταν εκπληκτικό. Ήρθε η παρουσία του Θεού. Και εγώ σκανδαλίστηκα. Και είπα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Ο αδελφός ο Λούις, ο Νικολακόπουλος, οι άλλοι που λένε ότι δεν περπατάει καλά, τον ζηλεύουνε, έτσι είπα. Καινούριος ήμουνα χριστιανός. Και μιλάω και με τη γυναίκα μου, είχε την ίδια γνώμη και η γυναίκα μου. Αλλά δεν έμεινα εκεί. Γιατί αν έμεινα εκεί δεν ξέρω τι κατηφόρα θα είχα πάρει. Με φύλαξε ο Θεός. Πήγα το βράδυ και προσευχήθηκα στον Κύριο. Λέω, Χριστέ μου, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Εγώ είδα ότι του έδωσες τόσο ωραίο λόγο που ευλογηθήκαμε όλοι μας. Αλλά μαθαίνω ότι είναι ψευδοδιδάσκαλος. Τουλάχιστον έτσι μου λένε. Αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν φαίνεται να είναι ο άνθρωπος.
Φαίνεται ευλογημένος ο άνθρωπος. Τι υπάρχει εδώ? Ζήλια? Κακοήθεια? Και είπα αυτή την ωραία λέξη: φανέρωσέ μου, Κύριε. Και το ίδιο βράδυ, αδερφοί, μου δείχνει ένα ενύπνιο ο Θεός που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στο σπίτι μου το πατρικό είχαμε στην αυλή έξω, μονοκατοικία ήταν, χωριό ήταν το Μαρούς τότε, μία κλιματαριά. Πιστεύω ότι ξέρετε τι είναι η κλιματαριά. Πολύ πυκνή, εδώ δεν υπήρχαν τέντες. Και καθόμαστε εκεί από τον ήλιο. Και βρέθηκα εγώ απάνω στην κλιματαριά μπρούμουτα. Και έρχεται ένα χέρι μπροστά μου, αλλά ήταν το χέρι του Κυρίου και το ήξερα, και ανοίγει τις κλιματσίδες και βλέπω κάτω. Και βλέπω κάτω τον αδελφό αυτό με τη γυναίκα μου. Να τη σκυρίτει. Και η γυναίκα μου να χαίρεται στην ακρόαση των λόγων του Θεού. Αλλά καθώς τη σκύρεται και τη σκύρεται, κάτι δεν συμφωνούσε η γυναίκα μου, δεν άκουγα. Και τότε άρχισε να επιμένει. Να επιμένει. Και άρχισε η γυναίκα μου να στενοχωριέται και να γανακτεί στο τέλος. Και να βασανίζεται. Και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εγώ. Και έρχεται το χέρι και μου δίνει ένα ψαλίδι από αυτά των παλιών ραφτάδων. Κάτι μαύρα, μεγάλα, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, που κόβαν έτσι οι ραφτάδες. Δεν υπήρχαν τότε κοπτήρια. Ο λέω τώρα για το 60. Μου το δίνει και μου το δίνει ανοιχτό έτσι. Και το πιάνω και το πετάω ανάμεσα στον αδελφό και στη γυναίκα και αμέσως κάτι κόβεται και ελευθερώνεται. Και η γυναίκα μου ελευθερώθηκε και γυρίζει και φεύγει. Αυτός έμεινε και ακούω τη φωνή του Θεού όπως ακούω τη δική σας τη φωνή. Ιδέ όμως ούτως δε φέρει ένδυμα γάμου. Και ξύπνησα. Και είπα πόπο σοβαρό που είναι αυτό. Και σώθηκα, αδελφοί. Γιατί θα μπορούσα να μοιχεύω με αυτόν ο οποίος έλεγε αυτόν προφήτην και είχε, γιατί διακονίες δεν παίρνετε πίσω. Εάν εγώ τώρα ξεφύγω και μου έχει δώσει ο Θεός μια διακονία, θα συνεχίζω να την έχω. Αλλά θα λέω μπούρδες. Συγγνώμη, Κυρία μου. Θα λέω ετεροδιδασκαλίες. Και θα χάνω το ένδυμα του γάμου. Πόρνη λοιπόν αυτή, γιατί είναι μόνη της, την έχει εγκαταλείψει ο Θεός πια, μάλλον πιο σωστά έχει εγκαταλείψει το Θεό, μοιχοί αυτοί που συμπράττουν, τους μοιχεύοντες, θα τους φέρω σε θλίψη μεγάλη. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο ποιμένας. Ο ποιμένας ο οποίος δεν αγάπησε όσο έπρεπε τους δούλους του Θεού, αλλά και αυτή τη γυναίκα του ίσως, να πάει να μπει μέσα και να το διορθώσει. Να πάψει να αφήνει. Λέγοντας δεν πειράζει, πειράζει και καίει. Πρόσεχε είσαι αυτόν και είσαι τα διδασκαλία. Διότι τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε θα σώσεις. Πόσο σοβαρό ζήτημα, αδελφοί, είναι η διδασκαλία. Αν έχεις μια διαφορετική γνώμη, δεν το καταδικάζει κανείς αυτό. Μην την κάνεις όμως διδασκαλία και ετεροδιδασκαλία και αρχίζεις και δημιουργείς αμφιβολίες μέσα στο λαό του Θεού. Περίμενε, κουβέντιασέ το με αυτούς που έχουν κάποια ευθύνη στην Εκκλησία. Συζήτησέ το. Αν είναι φανέρωσης Θεού και αυτοί πνεύμα Θεού έχουν, θα καταλάβουνε. Ή μπορεί να σου εξηγήσουν κάτι, γιατί και εσύ πνεύμα Θεού έχεις, να καταλάβεις εσύ. Εάν παρόλα αυτά ούτε εσύ καταλάβεις ούτε αυτή, πήγαινε στο Θεό και προσευχή σου να κάνει επέμβαση, να φανερώσει. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε και οι δυο δίκιο όταν λέμε διαφορετικά πράγματα. Τουλάχιστον εγώ με τη γυναίκα μου έτσι κάνω. Όχι μόνο για το λόγο του Θεού, για όλα. Έχεις μια γνώμη γυναίκα, έχω μια γνώμη εγώ. Εάν δεν συμφωνούνε, μιλάμε. Προσευχόμαστε και εν τέλει ζητάμε από το Θεό να μας δώσει την κατεύθυνση που θέλει. Και να σας πω ποια είναι η κατεύθυνση συνήθως. Τρίτος δρόμος. Αυτό που δεν υπολογίζουμε καθόλου εμείς. Δεν μπορείς όμως να παίζεις
με την ψυχή σου και με τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα? Και τα τέκνα αυτής θα αποκτήνω με θάνατο. Και αυτός ο θάνατος, αδελφοί, δεν είναι ο φυσικός θάνατος. Γιατί ο φυσικός θάνατος είναι ύπνος. Κοιμήθηκε ο αδερφός. 30 χρονών, 50, 100, κοιμήθηκε, πάει στον Κύριο. Εδώ είναι θάνατος. Άλλος ο φυσικός θάνατος που αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα και η ψυχή πάει στον ουρανό και το σώμα πάει στο χώμα μέχρι να αναστηθεί. Και άλλο ο πνευματικός θάνατος που αποχωρίζει το άνθρωπο οριστικά από το Θεό. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι εμπειρία. Δεν είναι μόνο ακριβής λόγος του Θεού, εμπειρία. Χάνονται τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Και ποια παιδιά? Αν πράγματι, όπως το λέει το αρχαίο κείμενο, είναι η γυναίκα του, τα δικά του τα παιδιά θα χάσει. Γιατί τα παιδιά της είναι παιδιά του. Αλλά και αν δεν είναι, πάλι δικά του παιδιά είναι, γιατί όλοι μέσα, όλα τα παιδιά στην Εκκλησία είναι δικά μας παιδιά. Εγώ έτσι τα βλέπω. Ποτέ δεν έχω βάλει εγώ, ο Θεός ξέρει, δεν καφιέμαι, λέω μια πραγματικότητα. Ποτέ δεν έχω βάλει εγώ τα δικά μου τα παιδιά περισσότερο από τα παιδιά των αδελφών μου. Εκεί που τα έχω χαλάσει είναι με τα εγγόνια μου. Α, και είναι η αδυναμία του παππού, θα με φτιάξει ο Θεός όμως. Εκεί δεν μπορώ να το πω, δεν έχω την παρησία. Θα με φτιάξει όμως ο Θεός. Εύχομαι όχι επώδυνα, με διδασκαλία και με μετάνοια. Αλλά τα παιδιά μου ποτέ. Και μάλιστα ακόμη τα παιδιά μου έχουν παράπονο. Μας αδικούσες. Λέω καλά σας έκανα. Και θα σας αδικούσα. Το να σας αδικήσω εσάς μπορώ σπίτι μου να σας τακτοποιήσω. Το να αδικήσω τα παιδιά των άλλων δεν μπορώ να τα τακτοποιήσω. Θα αποκτήνω με θάνατο τα τέκνα της. Καταλάβατε, αδελφοί, συνέπειες. Εάν ο άντρας αφήνει τη γυναίκα του, αν ο έχων εξουσία αφήνει τους έχοντες υπό εξουσία να αλωνίζουνε και να θεωρούνε τον εαυτό τους κάποιος, κάποιοι, ότι είναι προφήτης και να ήταν κάποτε και να είναι και να έχει και διακονία, αλλά ξέκλειναν από το Λόγο του Θεού και να αρχίζει να διδάσκει και να πλανάει τους δούλους και τις δούλες. Την μεν γυναίκα στην κλίνη της αρρώστιας, μην τυχόν και μετανοήσει. Τους δε συμπράττοντας, μιχεύοντας, όχι πόρνους, μιχεύοντας, με θλίψη μεγάλη. Τα δε τέκνα, με θάνατο. Προσοχή, μια παρένθεση, παρατήρηση. Αυτό αφορά μόνο πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Αν η γυναίκα μου είναι άπιστη, αυτά δεν ισχύουνε. Αν είναι πιστή και έχει ξεφύγει, ισχύουνε. Και έτσι, βλέποντας αυτές τις επεμβάσεις που ο Θεός κάνει, τις επώδυνες, αρρώστια, μεγάλη θλίψη, θάνατος, αποστασία των παιδιών, όλοι θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και ο κριτής, ώστε να δίδω και να ανταποδίδω εις έκαστον κατά το έργο αυτού. Τώρα απευθύνεται στους υπόλοιπους, γιατί πάντα υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, όσο και αν έχει διαφθαρεί, ένα μικρό πίμνιο. Μπορεί η διαφθορά να είναι λίγη αν δεν την αφήσει ο ποιμένας, αλλά αν την αφήσει να πολλαπλασιάζεται, να μπαίνει το κοσμικό φρόνημα, να μπαίνει η ξένη διδασκαλία, να μπαίνουν οι άλλες απόψεις του Ευαγγελίου, και αυτό να επεκτείνεται μέχρι να χαλάσει όλη η Εκκλησία. Αλλά πάντοτε μέσα σε κάθε Εκκλησία, έστω και αν μπαίνει διαφθορά μέσα, υπάρχει ένα μικρό πίμνιο. Λέγω λοιπόν προς εσάς, και απευθύνεται στον ποιμένα, αλλά και προς όλους τους ενθυατήρεις που δεν έχουν αυτή τη διδαχή, δεν πλανηθήκανε με αυτή τη διδαχή και οι οποίοι δεν λένε ότι έχουν γνωρίσει τα βάθη του σατανά. Γιατί όταν ο άνθρωπος πλανηθεί, φτάνει μέχρι ακραίες καταστάσεις. Στο τέλος τα βάζει και με το Λόγο του Θεού, όχι μόνο με τους ανθρώπους του Θεού, και με το Λόγο του Θεού. Κάποτε ρώτησαν μια κοπέλα η οποία δίδασκε,
Αυτό είναι αλήθεια σε μια άλλη εκκλησία. Και έτσι λένε, μα δεν ξέρεις ότι το Ευαγγέλιο λέει ότι η γυναίκα δεν πρέπει να διδάσκει μέσα στην εκκλησία? Και τι απάντησε? Αυτό γράφτηκε έπειτα, δεν ήταν από την αρχή γραμμένο. Η ανοησία φτάνει στο άκρο, προσπαθώντας να καλύψουν αυτά τα οποία δεν καλύπτονται. Σε εσάς λοιπόν λέγω, που δεν έχετε αυτή τη διδαχή, κάτι πάρα πολύ σοβαρό που αποδεικνύει ότι αυτό το γεγονός του να αφήνεις να πλανώνται μέσα στην εκκλησία με αλλότριες διδασκαλίες οι δούλοι του Θεού και οι δούλες του Θεού είναι τόσο σοβαρό που ο Λόγος του Θεού λέει, δεν θα βάλω σε σένα άλλο βάρος, αρκεί το κακό αυτό. Δεν θα βάλω άλλο βάρος σε εσάς, είναι το μεγαλύτερο που μπορούσε να γίνει. Να βλέπεις όπως ένας άρρωστος που τρώγεται από τη γάγκρενα, κόβουνε λέει το δάχτυλο επειδή έχει ζάχαρο, κόβουνε το πέλμα, κόβουνε το αστράγαλο, κόβουνε, γιατί η γάγκρενα προχωράει. Είναι φοβερό να βλέπεις να επεκτείνεται επειδή, και να ξέρεις ότι επειδή τα άφησες εσύ. Και όχι μόνο αυτό, να βλέπεις αρρώστιες, να βλέπεις θλίψεις μεγάλες και να βλέπεις και αποστασίες. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Θεός να μας φυλάει. Δεν θα σας βάλω άλλο βάρος. Αρκεί αυτό το οποίο έχετε. Αυτό όμως κρατήστε το μέχρι να έρθω. Σηκώστε αυτό το βάρος. Ανταποκριθείτε στο Λόγο του Θεού σηκώνοντας αυτό το βάρος και κάνοντας διόρθωση. Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι, αδερφοί αγαπητοί. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Οι άντρες στις γυναίκες τους και οι γυναίκες στους άντρες τους. Πολύ μεγάλη, πιστή πάντα λέω, πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί την ιδιορυθμία, για να μην την πω αλλιώς, της γυναίκας μου, εγώ πρώτος θα τη δω. Και την ιδιορυθμία τη δική μου, η γυναίκα μου πρέπει πρώτα θα τη δει. Να δίνουμε το δικαίωμα, με ταπείνωση, με αγάπη. Γυναίκα, πες μου να διορθωθώ. Και μάλιστα τώρα το λέω και στα παιδιά μου, μεγαλώνω. Αν βλέπετε ότι κάτι δεν κάνω καλά, εσείς να έρθετε να με διορθώσετε. Δεν ξέρεις το μυαλό του ανθρώπου περνώντας τα χρόνια. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά περνώντας και μέσα από πλάνες που θα στραβώσει. Δώστε εξουσία στη γυναίκα σας να σας, όχι ελέγχει, αλλά να σας, πώς να το πω, να σας προτρέπει. Να σας λέει να διορθωθείτε. Και δώστε, αδελφές, εξουσία στον άντρα σας. Πάντοτε λέω στα νέα ζευγάρια, το ζευγάρι να μιλάει. Να κάνουν οικογενειακές συγκεντρώσεις, όχι μια φορά το μήνα, μια φορά στους 2 μήνες. Γυναίκα μου, τι θέλεις να αλλάξω, τι δεν κάνω καλά, τι δεν σ' αρέσει. Και η γυναίκα, άντρα μου, τι δεν κάνω καλά, τι θέλεις να αλλάξω. Και αν έχουμε πνεύμα ταπεινού, τότε θα δείτε πως θα υπάρχει αυτοΐασης, λένε οι άνθρωποι. Θα υπάρχει έλεγχος και διόρθωσης. Αν αρχίζει όμως η γυναίκα σου μέσα στο σπίτι και αυθεντεύει, εκεί να φοβάσαι. Εκεί να τρέμεις. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αν αρχίζει ο άντρας σου να σε κατεξουσιάζει, εκεί να φοβάσαι. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει η γυναίκα να αυθεντεύει, να δίνει διαταγές. Και η αυθεντία της γυναίκας με την κρίνια είναι τρομακτικό χαρακτηριστικό. Τον διαλύει τον άντρα και τον κάνει ανέστητο. Η κατεξουσίαση, η κατακυριαρχία του άντρα στη γυναίκα είναι τρομακτικό χαρακτηριστικό.
Τη διαλύει τη γυναίκα, της χαλάει την προσωπικότητά της. Θεός δεν μας θέλει έτσι. Ο Θεός θέλει ο άντρας να περιθάλπτει, να φροντίζει, να εκτρέφει, να αγαπάει τη γυναίκα του. Πρέπει να είναι, επειδή η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο, γρατζουνιέται εύκολα, πρέπει να είναι ο καλός Σαμαρίτης στη γυναίκα του. Πάντοτε. Και επειδή ο άντρας κουβαλάει τα βάρη, τις αγωνίες, το άγχος, τώρα των οικονομικών, αλλά όχι μόνο, η γυναίκα πρέπει να βάζει πλάτη, πρέπει να είναι ο Σίμων ο Κυριναίος για τον άντρα της. Και μαζί, διδάσκοντας ο ένας τον άλλον, προτρέποντας, ελέγχοντας ο ένας τον άλλον, φροντίζοντας ο ένας τον άλλον, διορθώνοντας ο ένας τον άλλον, τότε παρουσιάζεται ένα μεγάλο θαύμα. Δημιουργείται ο θείος έρωτας ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Υπάρχει μια ένωση, όχι σαρκική πια, ούτε φυσική, απολύτως πνευματική, που έχει και όλα τα άλλα. Δώστε εξουσία στο σύζυγο και στη σύζυγο που σας χάρισε ο Θεός να σας ελέγχουν, γιατί αυτοί πρώτοι καταλαβαίνουν και αυτοί πρώτοι μπορούν να σας διορθώσουν, να μας διορθώσουν, να μην αφήνουμε τα πράγματα. Όσο τα αφήνεις τα πράγματα, τόσο θα μολύνονται, τόσο θα χειροτερεύουνε, τόσο θα χαλάνε. Και μετά η διόρθωση γίνεται δύσκολα. Μην αφήνεις τη γυναίκα σου να κακομαθαίνει τα παιδιά σου σε κοσμικά πράγματα. Μην αφήνεις τον άντρα σου να κακομαθαίνει τα παιδιά σου σε ετεροδιδασκαλίες και σε κοσμικά πράγματα. Θα μπει στο σπίτι αρρώστια, θλίψη και θάνατος. Θα μπει στην εκκλησία αρρώστια, θλίψη και θάνατος. Ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Ο Θεός θέλει την ευλογία, την αύξηση, τη σωτηρία. Μην τον αναγκάζουμε εμείς, νομίζοντας ότι είμαστε οι αυθεντίες. Ότι εμένα μου φανέρωσε ο Θεός. Κάτσε αδερφέ, αν στο φανέρωσε ένα Θεός, το φανερώσει και σε μένα. Και εγώ έχω πνεύμα Θεού. Θα το φανερώσει και στους άλλους. Τόσο σπουδαίος και πνευματικός είσαι που τα φανερώνει όλα μόνο σε σένα και δεν παραξενεύεσαι και δεν αναρωτιέσαι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ιδίως τις έσχατες ημέρες. Μην προσθέτουμε στους καιρούς τους κακούς που ζούμε θλίψεις, αρρώστιες, θάνατο στη ζωή μας. Πολύ προσεκτική, αδελφοί μου αγαπητοί, και πολύ ταπεινή. Όταν κάποιος μας λέει κάτι, να τον ακούμε πολύ προσεκτικά. Μπας και τον έστειλε ο Θεός για να με διορθώσει. Και τι ωραίο έλεγχο, πιο ωραίο έλεγχο θα κάνει και διόρθωση θα κάνει ο Θεός σε μένα, με άλλον εκτός από τη γυναίκα μου, που με αγαπάει και το ξέρω, που την αγαπάω και το ξέρει, και που βλέπει και που βλέπω. Κράτα λοιπόν αυτό το οποίο έχεις. Είναι το πιο βαρύ πράγμα που έχει, που μπορεί να σου συμβεί. Μέσα στο σπίτι να υπάρξει άλλη διδασκαλία, άλλο πνεύμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, αδερφοί. Να μπει μέσα στο σπίτι κοσμικό φρόνημα, σε τρελάνει. Είτε από τον άντρα, από τη γυναίκα, να μπει άλλη διδασκαλία, θα σε τρελάνει. Και τι θα κάνουμε, δεν θα το αφήνουμε. Πώς θα τα αφήνουμε, με το ξύλο? Όχι, με τη διαφωνία μας. Πάνω στη διαφωνία μας θα έρχεται να χτίζει ο Θεός τη δική του άποψη. Με την αγάπη μας, με το σεβασμό μας, με την προσευχή μας, με την ορθοτόμησή μας, με την υπακοή μας. Πάνω στο καλό θεμέλιο θα χτίζει ο Θεός. Σε αυτόν λοιπόν που νικά και φυλάτη τα έργα τα δικά μου μέχρι το τέλος, σε αυτόν ο Θεός θα είναι κουβαρντάς. Θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη. Ευαρεστείτε ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους.
τους δίνει εξουσία. Να γιατί σε μερικούς ανθρώπους ο Θεός δίνει εξουσία και σε άλλους δεν δίνει. Γιατί έχουν πάρει απόφαση να μην αφήνουνε, να μην συμβιβάζονται, να μην υποχωρούνε. Είπε κάποιος άδελφος κάτι πολύ ωραίο, να μην βάζουν ψαλίδι στο Λόγο του Θεού. Και θυμήθηκα τον Σαμσόν, όταν μπήκε το ψαλίδι έχασε την εξουσία του και τη δύναμή του. Μην βάζουμε ψαλίδι, αδερφοί. Μην υποχωρούμε, σας παρακαλώ, αδερφοί. Και σας παρακαλώ μέσα στις οικογένειές σας. Από εκεί αρχίζει το κακό. Δεν είναι αυστηρό της υπακοής στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι δογματισμός η ορθοτόμηση. Και δεν είναι φανατισμός η ορθοπόδηση. Είναι αγάπη. Είναι έλεος Θεού. Σε αυτόν λοιπόν θα δώσω εξουσία για να ποιμένει με λάβδο σιδηρά και να συντρίβει ως σκεύη του κεραμαίου στα έθνη, όπως ο πατέρας μου έδωσε, ο πατέρας Θεός έδωσε εξουσία στον Ιησού Χριστό. Γιατί όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός στέλνει εμένα και μου δίνει εξουσία, έτσι και εγώ στέλνω εσάς και θα δίνω εξουσία σε αυτόν που νικά, που φυλάται μέχρι τέλος τα έργα του Θεού, σε αυτόν που δεν συμβιβάζεται στα πράγματα του Θεού και ιδιαίτερα στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, έλεος, να βρίσκουμε, αδερφοί αγαπητοί, το σωστό δρόμο, να περπατάμε σε αυτόν χωρίς άλλες σκέψεις, χωρίς άλλες γνώμες, με πολύ αγάπη αλλά και με πολύ αφιέρωση. Ο Θεός να μας βοηθάει. Αμήν.